Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόρασης. Σήμερα είναι 5η 29 Αυγούστου και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στο Μενίκιο πάνω από την κοινότητα του Αγίου Πνεύματος σε δύσβατη περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που ωστόσο δεν μπόρεσαν να το προσεγγίσουν και γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων. Για την κατάσταση που επικρατεί εκεί θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Στόικο, τον Αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Καλησπέρα κύριε Στόικε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Πότε εκδηλώθηκε η φωτιά, πότε έγινε αντιληπτή? Περίπου τις 5 ώρα είχε κάποιοι κεραμοί έμπησαν εδώ στο Μενίκιο με αποτέλεσμα να προκληθεί άμεσα η φωτιά. Από το πρώτη στιγμή ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Ανεβήκαμε μαζί με την πυροσβεστική που ήρθε, πραγματικά τα παιδιά ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά είναι τόσο δύσβατη η περιοχή, είναι απροσπέλαστη από φουρνάρια και λίγο κάτω από την κορυφή του Μενικίου, ή σε πολύ ψηλό σημείο. Ζητήθηκε αμέσως η συνδρομή με αέρα μέσα, αλλά επειδή είχε δυνατή βροχή εκείνη την ώρα, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ρίξουν νερό. Ευτυχώς είχαμε μια δυνατή βροχή, περιόρισε με την φωτιά, δεν την έσβησε. Ζητήθηκε η βοήθεια τώρα με τα ειδικές δυνάμεις που έρχονται, μια μονάδα 8 ατόμων από Θεσσαλονίκη. Είμαστε τώρα εδώ πάνω ψηλά. Ναι, βλέπουμε και το σημείο ακριβώς είναι τα πλάνα που έχει στη διάθεση το δίκτυο τηλεόραση. Ο εικονολήπτης μας, ο Θέμης Μερτζανίδης, βρέθηκε στο σημείο μαζί με την Σοφία Πάπου και κατέγραψαν τα πλάνα και κάλυψαν το ρεπορτάζ. Φαίνεται να μην έχει επεκταθεί σε μεγάλη έτσι έκταση. Δεν έχει επεκταθεί προς τον παρόν σε μεγάλη αίθουσα, αλλά αυτό που φοβούνται οι πυροσβεστικοί είναι ότι όλη τη νύχτα, αν φυσήξει και λίγο, υπάρχει περίπτωση αναζωοπήρωσης και επειδή είναι έχει πολύ πορνάρι, ξερά χόρτα και πορνάρια στο συγκεκριμένο σημείο, φοβούνται την αναζωοπήρωση. Δεν έχει δέντρα οπότε στο σημείο, έχει χαμηλή βλάστηση, πορνάρια. Πορνάρια, ναι. Mm-hmm. Τώρα οι πυροσβεστικοί θα είναι όλη τη νύχτα εδώ απόψε. Και θα δούμε το πρωί με το πεζοπόρο τμήμα και τα εναέρια μέσα. Πιστεύουμε ότι το πρωί θα μπορούν να έρθουν εδώ για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε στην περιοχή. Ευτυχώς βοήθησε όσο μπόρεσε σήμερα και ο καιρός, κύριε Στόικε, γιατί ήταν βροχερός, έπεσε έτσι λίγη βροχή στο σημείο. Βέβαια δεν ήταν ικανή για να την κατασβέσει. Αλλά τουλάχιστον. Η βροχή έφερε και την φωτιά, γιατί οι κεραυνοί έφεραν τη φωτιά. Ευτυχώς όμως, πραγματικά, περιόριστη φωτιά δεν την άφησε εύκολο να επεκταθεί. Mm-hmm. Τώρα πιστεύουμε απόψε να μην υπάρχουν, τουλάχιστον κανένας δυνατός άνεμος και υπάρχει μεγάλη αναζωοπήρωση. Αυτή τη στιγμή βρέχει στο σημείο? Όχι, δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στο χωριό? Έχει σταματήσει τώρα, έχει ανοίξει ο καιρός. Αυτό που φοβάται και περισσότερο είναι την αναζωοπήρωση όλη τη νύχτα. Οπότε σε επιφυλακή όλο το βράδυ. Ναι, και η μονάδα που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά θα μείνουν εδώ. Σε επιτήρηση το σημείο. Και το κλιμάκιο εδώ από το Μπερδευτική Σερό θα είναι εδώ. Και εμείς φυσικά από το Δήμο είμαστε εδώ πέρα, γιατί όσο ό,τι χρειαστεί να συνδράμουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ας ελπίσουμε όλοι να πάνε κατευχήν, κύριε Στόικε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Όχι, καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Εμείς θα εναλλάξουμε θέμα και περισσότερα από 120.000 ευρώ είναι τα χρέη του ΔΥΠΕΘΕ Σερών προς εργαζομένους και προμηθευτές, σύμφωνα με τη Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα. Η αποκάλυψη έγινε από την ίδια στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συζητήθηκε το θέμα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθεί δαπάνη 20.000 ευρώ για την παράταση της παράστασης «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», που ήταν σε συμπαραγωγή με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Τα αίματα άναψαν μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Συμπολίτευσης, καθώς η απόφαση για τη συμπαραγωγή είχε ληφθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που χθες διαμαρτυρήθηκε για το κόστος, με τη Σωτηρία Πάνου να υπογραμμίζει ότι η παράταση δεν ήταν μέρος της συμφωνίας. Πόσα λεφτά το αφήνει στο ταμείο για να κάνει δράση? Συντάξτε εσείς όλα για το 22 έτοιμα και όσα. Όχι, αφήνουμε και χρήματα για τους πρώτους μήνες της επόμενης χρονιάς, αλλά καταφέραμε από το Δήμο Σερών να υπάρχει για την επόμενη χρονιά μια επιπλέον χρηματοδότηση του
50.000. Αυτή η δήλωση του πρώην Προέδρου του ΔΥΠΕΘΕ Γιάννη Γάτσιου έγινε στις 30 Νοεμβρίου του 2021. Τότε στο ΔΥΠΕΘΕ ήταν όλα ρόδινα και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. Το ΔΥΠΕΘΕ το 2021, τέλη Νοεμβρίου, δεν χρωστούσε πουθενά και είχε μάλιστα χρήματα για να λειτουργήσει και τους επόμενους μήνες. Τα επόμενα 2 χρόνια και επί διοίκησης Σάβα Ρίζου και καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Ανδρέου, καθώς ο κύριος Γάτσιος είχε στο πλευρό του την Καλλιόπη Ευαγγελίδου, τα πράγματα δεν πήγαν καλά, γιατί το ΔΥΠΕΘΕ έφτασε μέσα σε 2 χρόνια να μπει από μέσα και μάλιστα σύμφωνα με την Δήμαρχο Σερών να οφείλει σήμερα 120.000 ευρώ. Δηλαδή, κύριοι Ρίζος και Ανδρέου μάλλον δεν υπολόγισαν καλά τα πράγματα και κατάφεραν να αφήσουν το ΔΥΠΕΘΕ όχι απλά χωρίς 1 ευρώ, αλλά να χρωστά σε εργαζομένους και προμηθευτές, όπως και να έχει τιμολόγια απλήρωτα εδώ και καιρό, σύμφωνα πάντα με τα όσα ισχυρίζεται η Δήμαρχος Σερών και η Πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ, Βασιλική Πανταζή, που έχουν δει τα απλήρωτα τιμολόγια. Τώρα, γιατί κανείς δεν σταμάτησε το ΔΥΠΕΘΕ από την οικονομική του καταστροφή? Αυτό είναι ένα ερώτημα που λογικά θα απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Κάνει πάρα πολύ εντύπωση, συνεχίζω να επιμένω, ότι πραγματικά μία απόφαση που λάβατε για μία συναλλαγή δεν είχατε καμία εικόνα πόσο μπορεί να κοστίσει σε ένα ΔΥΠΕΘΕ. Να πω ότι η πραγματικότητα είναι ότι τα απλήρωτα τιμολόγια συν οι αγωγές του ΔΥΠΕΘΕ είναι γύρω στις 120.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πανταζή. Καλώς ή κακώς, αυτά τα χρήματα πρέπει σιγά σιγά να πληρωθούν, το ΔΥΠΕΘΕ τα οφείλει σε επαγγελματίες αυτής της πόλης. Από εκεί και πέρα, ναι, να στηρίξουμε το σχεδιασμό που έγινε λόγω της συνέχισης της διοίκησης. Με την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα, εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε το θέμα, το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά, όποιος θέλει, μπορεί να το ψηφίσει. Η Δήμαρχος προχώρησε στην αποκάλυψη αυτή των οφειλών όταν προς συζήτηση ήρθε το θέμα της αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΔΥΠΕΘΕ, όπου υπήρχε και ένας κωδικός για χρήματα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για την συνέχιση της παράστασης «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε». Μια παράσταση της καλοκαιρινής περιοδίας, όπου το ΔΥΠΕΘΕ καλούνται να πληρώσει 90.000 ευρώ αρχικά, χωρίς να έχει έσοδα ούτε 1 ευρώ. Μια παράταση όμως της παράστασης που δεν ήταν υποχρεωμένο το ΔΥΠΕΘΕ να συμφωνήσει. Είχαμε πει ότι θεωρούμε υπερβολικό το ποσό των 90.000 ευρώ, αυτά που εξέτασα και μέσα στο ΔΥΠΕΘΕ για την παράταση. Η προγραμματική σύμβαση στην έλαβα από εσάς δεν προβλέπει ότι είμαστε υποχρεωμένοι για την παράταση και επομένως εφόσον δεν ψηφίσαμε στο ΔΥΠΕΘΕ, δεν θα ψηφίσουμε και τώρα. Αν κάποιος έχει διαφοροποιηθεί, έχει το δικαίωμα από την ομάδα. Ναι, τόσα ζήτησαν χωρίς πρώτερη ενημέρωση και φυσικά, αν θυμάστε, υπήρχαν επιχειρήσεις και από άτομα της δικής σας ομάδας. Γιατί ξέρετε, τα εισιτήρια και τα ωφέλη και δεν έρχονται σε εμάς ουσιαστικά. Και το όφελο είναι μόνο το όνομα. Το να παίρνει το όνομά σου και το είχαμε λύσει για την ψηφίση. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση, μάλλον μία παρέμβαση για κάτι το οποίο το συζητήσαμε αρκετά, κυρίως πολύ. Με τα μέλη του ΔΣ του ΔΥΠΕΘΕ, που ανήκουν στην παράταξη και είναι κάτι που μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Να πω κυρία Πάνου, δεν ξέρω αν το θυμάστε, η συμπαραγωγή αυτή σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε επί θητείας σας. Χωρίς να δοθεί ουσιαστικά, αποφασίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από την προηγούμενη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ, της οποίας είχε την πλειοψηφία η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, χωρίς ουσιαστικά οικονομοτεχνική μελέτη και αντικείμενο, τα οποία ήρθαν μετά. Εν αντιθέσει με την πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ που δεν είπε κουβέντα, τα κάστανα από τη φωτιά έβγαλε για ακόμη μια φορά η δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία κατηγόρησε την κυρία Πάνου, αλλά και όλη την παράταξη Χρυσάφη, καθώς ενώ έλαβαν την απόφαση για αυτή την τεράστια συμπαραγωγή, τώρα διαμαρτύρονται την ακριβή. Η δε κυρία Πάνου της απάντησε πως όντως η συμμετοχή του ΔΥΠΕΘΕ συμφωνήθηκε από τον κύριο Ρίζο, όχι όμως και η παράταση της παράστασης. Παρότι το κόστος έπεσε από τα 90.000 ευρώ που αρχικά ζητούσε το Κρατικό Θέατρο στις 20.000 ευρώ. Και σας πληροφορώ, έγινε μια τεράστια προσπάθεια και από τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ και από μένα προσωπικά
να έρθουμε σε συνεννόηση με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο είναι ένας μεγάλος φορέας σε σχέση με το ΔΠΕ και μέσω του καλλιτεχνικού διευθυντή, ο οποίος επίσης είναι ένας καλλιτεχνικός διευθυντής, ο οποίος επιλέχθηκε και συνεργάστηκε και με τη δικιά σας δημοτική αρχή και φυσικά και τη δικιά μας δημοτική αρχή, σεβόμενη το ότι μπορεί να ολοκληρώσει την τριετία την οποία είχε συμφωνήσει από την αρχή. Ναι, είναι μια καλή παραγωγή η οποία πραγματικά αν είχαμε από την αρχή την εικόνα του οικονομικού μεγέθους που χρειάζεται να δαπανίσει ο Δήμος Ερών, πραγματικά ίσως οι αποφάσεις να ήταν διαφορετικές. Όμως η εικόνα δεν υπήρχε, η εικόνα υπήρχε μετά που αποφασίσατε τη συμμετοχή, την οποία εμείς οφείλαμε και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια ως νέα διοίκηση του ΔΠΕ να τη σεβαστούμε. Έχει εργαζόμενους και κυρίως τεχνικούς, ηθοποιούς κτλ. Μουσικούς που έχουν δεσμευτεί. Υπάρχει η δέσμευση του ΔΠΕ απέναντι στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, μια δέσμευση που εσείς κάνατε, επιμένω, και την οποία εμείς σεβαστήκαμε και προσπαθήσαμε να τη διαχειριστούμε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και για το Δημοσιογραφικό και για το ΔΠΕ, για να μην εκτεθούμε και για να είμαστε συνεπείς απέναντι σε όλους. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν, η οποία διήρκε στη διαρκή όλο το καλοκαίρι και καταλαβαίνουμε και σέβομαι τη δυσκολία ολονών να τη δεχτούμε και να τη διαχειριστούμε, μου κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω και για πάνω, πόση ευκολία για κάτι που εσείς ως δημοτική αρχή αποφασίσατε, στηρίξατε και εμείς σεβαστήκαμε με τη συνέχεια της διοίκησης και το συνεχίζουμε, έτσι. Τώρα πάρα πολύ εύκολα σας φαίνεται μια ακριβή παραγωγή. Με συγχωρείτε που το λέω, όταν θέλουμε να είμαστε διοίκηση, οφείλουμε πέρα από την πολιτική που κάνουμε, να έχουμε έλεγχο και να έχουμε εικόνα για τα οικονομοτεχνικά. Εμείς, σε αυτό το στάδιο μετάβασης, έτσι που είναι ένα πολύ δύσκολο στάδιο και για το ΔΠΕ, προσπαθούμε να στηρίξουμε το σχεδιασμό που είχε το ΔΠΕ πριν παραλάβουμε, ώστε να μην εκτεθεί ούτε το ΔΠΕ, ούτε οι άνθρωποι που είναι στο ΔΠΕ και προφανώς να σεβαστούμε τη συνέχεια της διοίκησης. Μου κάνει εντύπωση, μπορείτε φυσικά και να διαφωνήσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΕ και να διαφωνήσετε και εδώ. Εγώ θέλω να πω την προσπάθεια που έγινε, να την πω και δημόσια, το έχουμε ήδη συζητήσει. Μου κάνει εντύπωση με πόση ευκολία κάτι που εσείς η ίδια ως μέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής αποφασίσατε και φέρατε και τώρα ξαφνικά σας φαίνεται ακριβό και δεν το στηρίζετε. Φυσικά και μπορείτε να το ψηφίζετε, δεν θα το συζητήσω. Από εκεί και πέρα όφυλα να κάνω αυτές τις διευκρινήσεις και αυτές τις παρατηρήσεις. Η πρόεδρος αρκέστηκε να δηλώσει πάντως πως μιλάμε για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το μόνο που δεν είπε στο σώμα είναι ότι είναι και κέρδος να τους δώσουμε 20.000 ευρώ χωρίς να λάβουμε πίσω ούτε ένα ευρώ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θέατρο που έχουμε στη χώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι διαπραγματεύσεις του έγιναν. Μόνο σας το είπα να του μιλήσουμε για άλλο ποσό και τώρα μια άλλη εταιρεία που σαν ο το έχουν συζητήσει πάρα πολύ εκτενώς στο διοικητικό μας με την κυρία Πάνου. Το περίμενα ούτως ή άλλως το που συμβαίνει τώρα. Σας ευχαριστώ. Η Σωτηρία Πάνου ζήτησε να σταματήσουν να επιρρύπτουν ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχή, επισημένοντας πως αυτό που συζητούν είναι το κομμάτι της παράτασης που δεν υπήρχε πουθενά στη συμφωνία. Οπότε ο Δήμος κακώς δαπανά 20.000 ευρώ από χρήματα που δεν υπάρχουν. Μάλιστα προκάλεσε τη Δήμαρχο να προσλάβει όρκο του στο ΔΠΕ και να ανακαλύψουν τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να επιρρύπτουμε όλες τις ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Το πρώτο που θα πω είναι ότι η προγραμματική σύμβαση με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την αναγνώσαμε όλοι μέσα στο ΔΠΕ και όντως δεν υπάρχει καμία υποχρέωση πέρα την λύση αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Δεν δέσμευε κανένας όρος δηλαδή, εφόσον έληξε η απόφαση παραγωγής που ήταν δική μας με την προγραμματική σύμβαση, δεν μας δέσμευε τίποτα για να δώσουμε την παράταση. Αυτό είναι αποδεικτό νομίζω από όλα τα μέλη και μέσα στο ΔΠΕ.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το φασούλι των 90.000 ευρώ που ζήτησαν, το οποίο θεωρήθηκε φυσικά υπέροχο για όλα όσα μας προσφέρουν και για το οποίο δεν τοποθετηθήκατε, Πρόεδρε, και μας είπατε μέσα στο ΔΠΘ ότι συμφωνήσατε με τη Δήμαρχο να δοθούν 20.000 ευρώ και στη συνεχεία το άλλο ποσό μας είπατε εσείς ότι θα καλυφθεί από χορηγίες τις οποίες θα αναζητήσετε εσείς και ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Δεν ξέρω σε αυτή την εποχή βέβαια αν είναι εύκολο να βρεθούν χορηγίες ύψους 70.000 για να καλυφθεί αυτό το ποσό ή να το μειώσουν. Παρά τα αυτά, ως προσωπώντας και την παράταξη, δεν θα δεχθώ καμία άλλη μορφή για την προηγούμενη διοίκηση του ΔΠΘ. Γιατί αν η Δήμαρχος θέλει να αφήνει υπόνοιες και μορφή για την προηγούμενη διοίκηση του ΔΠΘ, θα μπορεί να ζητήσει να μπουν από τι λογιστές και συνεχεία να μας παρουσιάσετε εδώ αυτά για τα οποία αφήνονται υπόνοιες. Υπόνοιες σε ένα σοβαρό θεσμικό όργανο όπως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα ανοιχθούν από κανέναν. Υπάρχουν από τι λογιστές, μπορείτε να διερευνήσετε και να μας πείτε να έρθουν εδώ. Εγώ θυμάμαι πάνω στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, γιατί και ένα τιμολόγιο, κύριε Πανταζή, μας κατεφέρει και μας λέγατε ότι υπήρχαν 1.500 τιμολόγια τα οποία δεν παραλάβατε ποτέ και τελικά αναγνωρίσατε το λάθος σας. Ήταν 1.500 ευρώ το ποσό για 100 τιμολόγια. Επομένως, σας προκαλώ για οποιαδήποτε μορφή έρθει, γιατί έχω μιλήσει τώρα αυτή τη στιγμή και με τον πρόεδρο του ΔΠΘ, εγώ δεν ήμουν στην προηγούμενη διοίκηση του ΔΠΘ, υπάρχουν υποτί λογιστές που μπορείτε να ζητήσετε την παρέμβασή τους για να μας αναλύσετε εσείς τι είναι αυτό το οποίο υπονοείτε. Η δημοτική, η παράταση για τη συγκεκριμένη παραγωγή είναι αποκλειστικά έθιμη της παρούσας δημοτικής αρχής που ανέλαβε και συμφώνησε. Όταν ξεκινάει και κάνει μια παράσταση, σημαίνει ότι έχει ένα μήνα τότε, έχει καλοκαίρι, έχει και φθινόπωρο. Τι είναι ολοκληρωμένο. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε οριοθετημένη προγραμματική τη σύμβαση και δεν συζήτησε ποτέ για τις 90.000 ευρώ επιπλέον, ούτε για ένα ευρώ επιπλέον. Αυτή είναι και η επίσημη απόφαση του πρώην Προέδρου του ΔΠΘ. Άνοιξαν οι ουρανοί σήμερα στις Σέρρες και σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μετά το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε και προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Το φαινόμενο των κεραυνών είναι αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ειδικούς, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, ακόμη και σήμερα στο Μενίκη Όρος. Ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα βρεθούν πάνω από τη χώρα μας από σήμερα Πέμπτη έως και το Σάββατο στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι καιρικές συνθήκες φαίνεται πως για το επόμενο τριήμερο θα αλλάξουν, με την πολιτική προστασία να προχωρά ήδη στην έκδοση νέου έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού. Δόθηκε μόλις έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ψυχρές αέριες και ασταθείς μάζες θα βρεθούν πάνω από την χώρα μας. Θα μας επηρεάσουν από σήμερα Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Φυσικά το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται κάθε 12ωρο, θα σταλθεί στους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο προβλέπονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια σε περιοχές. Τουλάχιστον αυτό που μας ενδιαφέρει για την κεντρική Μακεδονία στο έκτακτο δελτίο αναφέρεται ότι την Πέμπτη μετά το μεσημέρι θα επηρεαστούν κάποιες περιοχές κεντρικής Μακεδονίας και την Παρασκευή. Για το Σάββατο τουλάχιστον δεν έχει σημειωθεί κάποια περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, βέβαια και το Σάββατο θα είμαστε σε επιφυλακή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς όπως προβλέπετε στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού υπάρχει έντονη συχνότητα κεραυνών και αυτό κρύβει τον κίνδυνο πυρκαγιών, που όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα στο νομό Σερών, αμέσως μετά προκαλούν μεγάλες φωτιές. Βέβαια, όπως τονίζει ο κύριος Αργυρίου, όλη η πολιτική προστασία περιφέρειας αλλά και δήμων βρίσκεται σε ετοιμότητα από τον Απρίλιο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει μέρα που να μην είναι επιποδός. Δυστυχώς στο έκτακτο δελτίο αναφέρει και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια βροχή του Θεού, ας πούμε, να βρέξει μόνο για να μην έχουμε κεραυνούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελπίζω να εξελιχθούν καλά, να ρίξει και βροχή και στον Παγκαίο, να σβήσει επιτέλους και αυτή η φωτιά. Σας είπα, εμείς από τον Απρίλιο είμαστε σε καθημερινή βάση
στα πόστα μας λόγω των δασικών πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί μέσα στο καλοκαίρι κανένα δύο έκτακτα δελτία, αλλά αυτό που μας απασχολεί συνήθως μέχρι τώρα και μέχρι τώρα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Ελπίζω να μην έχουμε κεραυνούς που θα προκαλέσουν νέες πυρκαγιές και να πάνε όλα καλά, να εξελιχθούν όλα καλά. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το έκτακτο δελτίο θα μας απασχολήσει από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Καλό είναι να περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις μας. Προσοχή φυσικά στις ελλαδικές διαβάσεις και υπομονή, να έχει κόσμος υπομονή, οτιδήποτε μπορεί να ξυλωθεί από τον αέρα καλό είναι να είναι καλά στερεωμένο, γιατί είπαμε θα έχει και αρκετά δυνατό αέρα, αρκετά δυνατό αέρα και κατά τόπους υπάρχει περίπτωση για μπουρίγια, οπότε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στο θέμα του ΔΥΠΕΘΕ θα επιστρέψουμε και στα χρέη που έχει προς εργαζομένους και προμηθευτές. Με τον πρώην πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ, τον κύριο Σάβα Ρίζο, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Κύριε Ρίζο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Αγκαθά, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Πληροφορηθήκατε, φαντάζομαι, τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες και την αναφορά της Δημάρχου όσον αφορά στα χρέη που έχει το ΔΥΠΕΘΕ και αγγίζουν τις 120.000 ευρώ. Ναι. Εσείς σε ποια κατάσταση το αφήσατε? Το άκουσα με μεγάλη προσοχή χθες, είπε η κυρία Δήμαρχος. Mm-hmm. Και αυτό που μου προκτηνεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να πληροφορηθεί σωστά για το τι συνέβη στο ΔΥΠΕΘΕ. Τι δεν υπόθηκε? Τι εννοώ, δηλαδή, αναφέρθηκε ότι δεσμεύσαμε το ΔΥΠΕΘΕ Σερών όσον αφορά τη συμπαραγωγή που κάναμε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εγώ να πω το εξής, αν υπάρχει έστω και ένα οικονομικό έγγραφο που έχω υπογράψει εγώ με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εγώ είμαι διατεθειμένος να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσω γονιπετό συγγνώμη. Αλλά δεν θα βρει ούτε ένα, και αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα βρει. Οπότε, αναφέρεστε στη δέσμευση, στην οποία αναφέρθηκε βέβαια και η κυρία Πάνου και είπε ότι υπήρχε ως η συμπαραγωγή αυτή ως πλάνο της προγραμματικής. Ως διάθεση συνεργασίας. Mm-hmm. Η διάθεση συνεργασίας με το να μπούμε στο οικονομικό κομμάτι είναι μέρα με τη νύχτα. Τώρα δεν θα μάθουμε την ΑΒ ξαφνικά. Ωστόσο, αυτή ήταν η αφορμή, κύριε Ρίζο, για να αρχίσει η συζήτηση και να βγω στην επιφάνεια τα χρέη που έχει. Η ενημέρωση που είχα, και ας με διαψέσουν, μπορούν να βγουν, αλλά να βγουν με έγγραφα, έτσι, να με διαψέσουν. Και ας πάει και ο ορκωτός λογιστής, εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Καθαρός ο ουρανός στις τραπέζες δεν φοβάται. Ας σας πω, εγώ η ενημέρωση που είχα από την ταμεία μου ήταν ότι φεύγοντας από το ΔΥΠΕΘΕ είχαμε 75.000 τιμολόγια. Σε αυτά τα 75.000 τιμολόγια υπήρχαν 30.000 έσοδα τα οποία δεν τα είχαμε εισπράξει. Mm-hmm. Ήταν τρεις παραστάσεις από το Δήμο Ηράκλειας, μία παράσταση από τα Μερκούρια που πηγαίνουμε κάθε χρόνο στο Δήμο Σικαιών, μία παράσταση από το Δήμο Ροκάστρο και συν 10.000 που είχα εγώ ταμείο και πληρώθηκαν υπάλληλοι τον Ιανουάριο. Οπότε 45.000 ήταν το χρέος. 45.000 και εγώ δεν το θεωρώ χρέος. Εγώ το θεωρώ συνεχιζόμενες δαπάνες, κύριε Αγκαθά. Γιατί το ΔΥΠΕΘΕ τα τελευταία χρόνια με τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Αλέξανδρου Χρυσάφη μεγάλωσε. Και μεγάλωσε πολύ. Όχι ότι δεν κάνανε δουλειά οι προηγούμενοι, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν από τους προηγούμενους. Μια χαρά κάνανε δουλειά και οι προηγούμενοι. Τι κάναμε, αναλάβαμε το ΔΥΠΕΘΕ, πατήσαμε πάνω στους προηγούμενους και το μεγαλώσαμε ακόμα παραπάνω. Με νέο τρόπο, έχοντας χρέη. Εγκαινιάστηκαν θεσμοί. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Ξέρετε εσείς κανένα, οποιαδήποτε επιχείρηση που όταν είναι να μεγαλώσει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα έχει κάποια χρέη? Και να σας πω κάτι, για ποια χρέη μιλάμε? Μιλάμε για συνεχιζόμενες δαπάνες. Όταν άφησα εγώ το ΔΥΠΕΘΕ, ο προϋπολογισμός που ψηφίσαμε εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, το προηγούμενο, το οποίο ήταν ένα πραγματικά βαθιά συνενετικό και υπέροχο Διοικητικό Συμβούλιο, που οι περισσότεροι είναι σήμερα στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΥΠΕΘΕ, όταν δηλαδή ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό για το έτος 2024, ο προϋπολογισμός ήταν 500.000. Από 300.000 έγινε 500 με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Οπότε γιατί 45 μιλάνε? Το ΔΥΠΕΘΕ θα έπρεπε να είναι πολύ πάνω. Και γιατί απλά, δεν είναι? Κύριε Ρίζο, όταν μιλάμε για μια επιχείρηση, επιτρέψτε μου, και μάλιστα δημοτική, νομίζω πως είναι άλοθη η δικαιολογία του να λέμε ότι μια επιχείρηση μπορεί να έχει και παθητικό. Είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί με δημόσιο χρήμα, οπότε θα έπρεπε να είναι υγιής και τα χρέη να μην τη βαρύνουν. Κοιτάξτε, να σας πω. Υγιής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Γιατί την νομοθεσία δεν την ορίζω ούτε εγώ ούτε εσείς. Έτσι.
ισοσκελισμένος προϋπολογισμός πρέπει να έχει μόνο η ΑΕ. Σωστά τα λέω? Σωστά θα τα λέτε, κύριε Ρίζο, αλλά τώρα μιλάμε για το ΔΠΘ. Οπότε, και κυρία Καθά, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Και το θέμα δεν είναι να δικαιολογήσουμε την κατάσταση. Το θέμα είναι να δούμε πώς φτάσαμε στο σημείο. Το ζήτημα, και τι μπορεί να διορθωθεί. Θα σας πω εγώ ποιο είναι το ζήτημα. Ένα είναι το ζήτημα. Να αφήσουν τις δικαιολογίες και να ξεκινήσουν και να μπουν στις διαδικασίες. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο κόσμος περιμένει πολλά από αυτούς, τους ψήφισε. Περιμένουμε να δούμε πράγματα. Και ακόμα είμαστε στο περίμενε στις δικαιολογίες, φταίει ο Χρυσάφης, φταίει ο Ρίζος, φταίει η Αγκαθά, φταίει η Βαΐδου. Εκεί είμαστε. Να αφήσουμε τις δικαιολογίες, να μπούμε στις διαδικασίες, να λύσουμε τα προβλήματα που είναι τόσα πολλά των σειραίων δημοτών. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είτε εύκολα είτε δύσκολα θα έρθουν. Φτάνει, βαρέθηκα όλη αυτή την ψημυρία. Έχει από τότε που ξεκίνησα τη θητεία τους αυτό ακούω. Δεν μπορεί ο Χρυσάφης, ο Τάδε, ο Δίνα άφησε χρέος, ας αφήσουν τις οικολογίες. Και να σου πω και κάτι, έπρεπε να τις γνωρίζουν τις οικολογίες αυτές, γιατί ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και η κυρία Μητλιάγκα συγκεκριμένα. Οπότε δεν έχει δικαιολογία να μην γνωρίζει. Οπότε ας αφήσει αυτά. Αυτή που ανέφερε η Δήμαρχος ότι ουσιαστικά εσείς τους δεσμεύσατε να προχωρήσουν σε αυτή τη συμπαραγωγή. Να σας πω, αυτή έχετε είναι η αλήθεια και άμα θέλετε πάρτε την και τηλέφωνο να βγει και άμα λέω ψέματα υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι όταν χάσαμε εμείς τις εκλογές έτρεχε το πρόγραμμα δράσης. Εγώ επειδή ήθελα να είμαι politically correct, πολιτικά ορθός δηλαδή, τι έκανα? Συναντήθηκε ο κύριος Ανδρέου, μαζί παρουσία με της κυρίας Δρίγκας και μαζί και μια υπάλληλος του Δήμου που είχα τότε στο ΔΠΘ. Είναι στενός συνεργάτης κυρίας Μητιάγκα, τώρα βρίσκεται στο γραφείο της. Συναντήθηκαν μαζί και είπαν, σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτά. Συμφωνείτε κυρία Μητιάγκα, θέλετε να αλλάξουμε κάτι από όλα αυτά? Και είπε, όχι, θέλω να τα συνεχίσω. Τώρα δεν μπορεί να κάθεται τώρα και να κλεγόμαστε και να λέμε συνεννοήθηκα αυτό και με δέσμευσαν και με κάναν, γιατί θα ξαναλέω, ας φέρει ένα οικονομικό έγγραφο που τη δέσμευσα εγώ. Οπότε δεν υπήρχε δέσμευση από την καμία δέσμευση, καμία διοίκηση. Δέσμευση και να σου πω κάτι. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί ήδη έχω μεταφέρει σε στενό άτομο του περιβάλλοντος την δυσαρέσκειά μου. Θέλω να το ελέγξει και η ίδια, γιατί νομίζω ότι ήταν ανενημέρωτη, δηλαδή είχε λάθος ενημέρωση. Θέλω να το ελέγξει και η ίδια. Και αν έχω άδικο, εδώ πέρα είναι να βγουν. Ένα οικονομικό έγγραφο ας σας δώσουν, το οποίο να αναφέρει ότι εγώ υπέγραψα κάτι και δέσμευσα το ΔΠΘ με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ένα. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει και είπατε οικονομικό. Ότι είστε σύμφωνος. Μα ας το φέρουνε. Μα αν υπάρχει δεν πρέπει να σας το δείξουνε. Και να ελέγξουν ορκωτοί λογιστές. Εγώ μπορώ να σας στείλω αύριο αν από θέλετε. Από εδώ και πέρα εσείς πώς θα κινηθείτε? Θα επιδιώξετε μία επαφή ή θα παρευρεθείτε σε κάποια επόμενη συνεδρίαση? Ήδη έχω ζητήσει όποτε θέλω να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο να μιλήσω. Γιατί να σου πω κάτι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά εδώ νέα ορούνται υπονοούμενα και τέτοια πράγματα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έγγραφα, έτσι. Εγώ ήδη ζήτησα να μιλήσω, ήδη γνωρίζω ότι είμαι πολύ καθαρός και ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Γνωρίζω ότι μεγάλωσα το ΔΠΘ. Είμαι περήφανος για το έργο μας, γιατί δεν είναι μόνο δικό μου. Είναι και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαμε και της Δημοτικής Αρχής, έτσι. Γνωρίζω ότι κάναμε πολλά πράγματα, δηλαδή το όραμα που ιδρύθηκαν τα ΔΠΘ από τη Μελίνα Μερκούρη, τότε τη συγχωρεμένη, να πάει στην επαρχία του θέατρου, δηλαδή. Εμείς το υπηρετήσατε, αυτό, λέτε ότι το όραμα αυτό το υπηρετήσατε, ωστόσο... Το υπηρετήσαμε, ναι, και να σου πω με παραδείγματα το υπηρέτησε, κυρία Καθά. Εγώ πήγα στην Πρωτού και έκανα παράσταση ενώ δεν έχει γίνει ποτέ. Έγινε ποτέ, θυμάσαι στην Πρωτού ποτέ παράσταση? Ναι, ανοίξατε το θέατρο στην περιφέρεια. Υπό τη Δημοτική Αρχή όμως του Αλέξανδρου Χρυσάφη και υπό το Διοικητικό Συμβούλιο που είχαμε, πήγε παράσταση στην Πρωτού, πήγε στην Πεπονιά. Για μένα αυτό είναι παράσιμο. Φυσικά παράσιμο θα είναι να πάω να παίξω και στην Επίδαυρο, αλλά μεγαλύτερο παράσιμο είναι που πήγα στην Βρουντού. Όχι θεατρικά, μην το συγκρίνουμε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Επίδαυρο με την Βρουντού. Το λέω όσον αφορά το θεσμό του ΔΠΘ. Ναι, καταλαβαίνουμε το πνεύμα σας. Οπότε μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα οικονομικά. Όχι, ας μου δείξουν ένα έγγραφο, αυτό θέλω. Θέλω να μου βγάλουν ένα έγγραφο που να λέει ότι εγώ τους έδινε οικονομικά σε αυτό. Ότι υπέγραψε ο Ρίζος τη μισοδοσία, ξέρω εγώ, του τάδε ηθοποιού. Ή υπέγραψε το ποσοστό που θα υπάρχει στην παραγωγή. Που θα είναι στην παραγωγή. Γιατί στην παραγωγή δεν συμμετέχουμε ισομερώς. Ας μου φέρουν ένα οικονομικό έγγραφο, δεν θέλω πολλά. Ένα που να λέει ότι υπέγραψα κάτι. Πάντως, περιμένω. Ναι. Προκαλώ και προσκαλώ, κυρία Γκατά.
Ναι, η Δήμαρχος πάντως είπε ότι ο φυσικός χώρος όπου γίνονται αυτές οι συζητήσεις είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορέσετε στον επόμενο απολογισμό, θα σας πω, στην επόμενη λογοδοσία. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη. Ναι, επικοινωνήσαμε μαζί με τη Δήμαρχο και αυτή είναι η απάντηση, ότι στην επόμενη λογοδοσία μπορείτε να είστε παρόν και να συζητήσετε το θέμα αυτό. Να θέσετε ναι. το ζήτημα. Βεβαίως και ναι, είμαι απλά καλό θα είναι πείτε της ότι φυσικά ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο χώρος που πρέπει να συζητούνται όλα αυτά και φυσικά όμως θα πρέπει να συζητούνται και σε δημόσια θέα ναι, γιατί έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Ρίζο, η Δήμαρχος επιμένει ότι οι δράσεις είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όχι το οικονομικό σκέλος. Ναι. Αλλά στις δράσεις ήταν αδεσμευμένος. Μα δεν τη ρωτήσαμε. Ρωτήθηκε, κυρία Δήμαρχος, ρωτήθηκε και σας λέω και τα άτομα που ρωτήθηκε. Δηλαδή αδειάζει τους συνεργάτες της, τώρα τι κάνει για να καταλάβω δηλαδή. Υπήρχε εκεί πέρα, εδώ είναι η κυρία Δρίγκα. Να πάρτε την τηλέφωνο, ήταν στο ραντεβού με τον κύριο Ανδρέου. Πάρτε την τηλέφωνο, συμφωνήθηκε ή όχι, για να καταλάβω δηλαδή. Κυρία Δρίγκα, ναι. Ήταν η κυρία Δρίγκα, ήταν ο κύριος Ανδρέου. Αυτά που μας είπε η Δήμαρχος, ότι στην επόμενη λογοδοσία και ότι υπήρχε αυτή η δέσμευση, εκεί επιμένει. Ωραία, όχι στο ωραία. Οικονομικό καλό κομμάτι. Καλό είναι να πούμε στην κυρία Δήμαρχο ότι όταν αναφέρεται ειδικά σε ανθρώπους και στις συνειδήσεις, να ενημερώνεται πιο μπροστά, έτσι. Και από εκεί και πέρα το πού θα ενημερώνεται, αν θα κάνει ανακοινώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί και αυτά έχουν χώρο στη δημόσια θέα, είναι άλλο θέμα. Στην επόμενη λογοδοσία θα πάτε? Βεβαίως και θα πάω. Βεβαίως και θα πάω. Τι να τα αφήσω αναπάντητο. Οπότε θα πάω. Ναι, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλό καλά. Βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας. Το αίτημα της επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων ως έργο δικαιοσύνης και ιστορικής αλήθειας είναι πάντα επίκαιρο και ανοιχτό. Αυτή ήταν η ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στο κήρυγμά του στην εορτάζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης κύριος Θεολόγος για το ζήτημα της επιστροφής των κλαπέντων κοιμηλίων στη Σεραϊκή Εκκλησία από τη γείτονα Βουλγαρία. Έχουμε ένα αγκάθι στις ψυχές μας που αιμορραγεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος, τονίζοντας πως κανείς δεν δικαιούται να χτίζει ιστορία, πολιτισμό και ύπαρξη με κλεμμένα υλικά. Στο πάντοτε επίκαιρο θέμα της επιστροφής των κλαπέντων ιερών κοιμηλίων στην Εκκλησία των Σερών κατά τα έτη 1913, 17 και 42, αναφέρθηκε κατά το κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος, ο οποίος και υπογράμμισε πως με βάση τις διεθνείς συνθήκες, τους κανόνες δικαίου και κυρίως την ιστορική αλήθεια, το ζήτημα της επιστροφής των βιαίως αφαιρεθέντων μητροπολιτικών και μοναστηριακών κοιμηλίων υπό της γείτονος χώρας Βουλγαρίας παραμένει ανοιχτό. Κανείς δεν δικαιούται, επισήμανε, στο Δίνεκες να χτίζει ιστορία και πολιτισμό με κλεμμένα υλικά. Το αίτημα της επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων ως έργων δικαιοσύνης και ιστορικής αλήθειας είναι πάντα επίκαιρο και ανοιχτό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος. Έχουμε ένα κάθι στην καρδιά μας το οποίο μας πονά και αιμορραγεί. Είναι ότι ακόμα δυστυχώς οι γείτονές μας παρακρατούν τόσο παράνομα και τόσο άδικα τα κοιμήλια και τις εικόνες και τα λείψανα και τους πνευματικούς θησαυρούς αυτής της Μονής. Και εμείς δεν θα σταματήσουμε έχοντας προς τούτο συμπαραστάτες, τους αδελφούς μας, τους άρχοντές μας, να ζητούμε το αυτονόητο, την επιστροφή στο χώρο τους, δηλαδή εδώ, των ιερών κοιμηλίων. Και αυτό δεν είναι παράκληση, συγχωρέστε μου των λόγων, είναι απέτηση. Απέτηση της ιδείας της ιστορίας. Της ιδείας της αληθείας, γιατί κανείς, και ας το ακούσουν και οι Σκοπιανοί, ας το ακούσουν και οι Βούλγαροι, κανείς δεν μπορεί να χτίζει την ιστορία του με κλεμμένα υλικά. Είτε αυτά είναι το όνομα, είτε αυτά είναι ο πολιτισμός, είτε αυτά είναι τα ιερά μας κοιμήλια. Λοιπόν, να σέβονται την ιστορία αυτού του τόπου, ο οποίος έδωσε το φως σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να επιστραφούν στους εργαζομένους των COVID τα χρήματα που τους παρακράτησε ο Δήμος Σερών, εφαρμόζοντας μία απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που τελικά μέσα σε λίγες ημέρες είχε ανακληθεί.
Ο Δήμος Ερών, που έδρασε ακαριέ για την περικοπή, καθυστερεί εδώ και 5 μήνες στην επιστροφή. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν σε δικηγόρο προκειμένου να επισπεύσουν τη λύση του προβλήματος. Στον πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και δικηγόρο Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο απευθύνθηκαν εργαζόμενοι των COVID, οι οποίοι είδαν στην τελευταία τους μισθοδοσία ο Δήμος Ερών να τους παρακρατά κάποια χρήματα, βασιζόμενος σε μία απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο έλεγε πως οι έκτακτοι υπάλληλοι δεν δικαιούνται την αύξηση που αποφάσισε η ελληνική πολιτεία για όλους τους εργαζομένους. Η απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανακλήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Παρόλα τα αυτά, ο Δήμος Ερών εδώ και 5 μήνες δεν τους επιστρέφει τα χρήματα που δικαιούνται. Η δέσμευση που έλαβε ο κ. Χαλκιόπουλος είναι πως ο Δήμος Ερών όντως θα επιστρέψει τα χρήματα είτε στο τέλος Αυγούστου είτε στις αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως ακόμη να έχει επίσημη απάντηση γι' αυτό. Ο Δήμος στην τελευταία μισοδοσία του γινός Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, παρακράτησε κάποια ποσά τα οποία τους είχε αποδώσει το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Τα ποσά αυτά αφορούσαν στις αυξήσεις τις οποίες πήραν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν θυμάστε, από αρχές του έτους. Γιατί δημιουργήθηκε ένα ζήτημα κατά πόσο οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ως έκτακτοι υπάλληλοι και όχι μόνιμοι, αν δικαιούνται ή όχι αυτή την αύξηση. Αυτό το θέμα, βέβαια, από όσο έμαθα εγώ, συνέχεια απασχόλησε το δικό μας και κάποιους άλλους ελάχιστους Δήμους. Ξεκίνησε από το Δήμο Κισάμου με ένα ερώτημα που έκανε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκεί η απάντηση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους με κάποιες έτσι ασαφείς και σαθρές, θα έλεγα, απόψεις και επιχειρήματα, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν δικαιούνται οι έκτακτοι υπάλληλοι αυτή την αύξηση. Μετά από διαμαρτυρία και της ίδιας της ΠΟΕΟΤΑ και με νομικούς συμβούλους που απέστειλαν έγγραφα και με σχετική νομοθεσία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα αυτό ξεκαθαρίστηκε και αναγκάστηκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πάλι να στείλει πίσω απάντηση ότι τελικά αυτό το οποίο είπε δεν ισχύει και ότι έρεται. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το θέμα θα ρωτήσει κάποια στιγμή στο μέλλον την άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε να γίνει και πότε θα γίνει και αν θα γίνει ποτέ. Και εκεί θέσαμε το ζήτημα ότι καταρχήν είναι παράνομη παρακράτηση αυτή, η οποία έγινε χωρίς καταλογισμό εκείνο τον συγκεκριμένο μήνα από δεδουλευμένα χρήματα, γιατί ήδη τους είχαν καταβληθεί. Δεν είναι ότι δεν τους καταβλήθηκαν. Τους καταβλήθηκαν και εν συνεχεία, χωρίς καμία άλλη καταλογιστική πράξη, κάποια άλλη ενημέρωση, δεν τα πήραν στην επόμενη, τους αφαιρέθηκαν την επόμενη μισοδοσία τους. Τα ποσά αυτά αφορούν αρκετούς ανθρώπους, είναι περίπου 45-47 άνθρωποι, κυμαίνονται από 200 μέχρι 400 ευρώ, γιατί έχουν μέσα και τα επιδόματα, άνθρωποι που είναι με τις οικογένειες, με τα παιδιά. Σε συνεννόηση που είχαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου, μετά από το έγγραφο που αποστήλαμε και με την νομική υπηρεσία του Δήμου, είπαν ότι δέχονται τις απόψεις αυτές, ότι κακώς παρακαρτήθηκαν και ότι πρέπει να επιστρέφουν αυτά τα χρήματα. Έχουμε λάβει μια δέσμευση ότι μέχρι τέλους αυτού του μήνα, βαριά αρχές του επόμενου, του Σεπτεμβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου, ότι θα τελειώσει. Ακόμα δεν έχω λάβει ενημέρωση ότι έχει τελειώσει. Έχω δέσμευση ότι αύριο ή μεθαύριο θα έχουν ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα γίνει. Και περιμένουμε να τελειώσει αυτό. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός πως ο Δήμος Ερών έδρασε ακαριέα στο να περικόψει τα χρήματα των εργαζομένων, δεν έδρασε όμως το ίδιο ακαριέα στο να τους τα επιστρέψει από την στιγμή που όντως διαπίστωσε πως η απόφαση ήταν λάθος. Οι άνθρωποι περιμένουν μήνες ολόκληρους τα χρήματα αυτά, τα οποία δεν έχουν επίσημη απάντηση για ποιο λόγο δεν πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Οι ίδιοι στην αρχή επισκεπτόταν την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μαγδαληνή Μπάρμπα και την υπεύθυνη του Οικονομικού Τμήματος, χωρίς ωστόσο, όπως δηλώνουν, να λαμβάνουν μία σαφή απάντηση για το πότε θα πιστωθούν τα χρήματα αυτά στους λογαριασμούς τους. Έφτασαν στο μη περαιτέρω και αφού έβλεπαν πως κανείς δεν έδινε σημασία στα ερωτήματά τους, αποφάσισαν να απευθυνθούν σε δικηγόρο, μήπως και καταφέρουν να κερδίσουν τα χρήματα που δούλεψαν και τώρα που είναι άνεργοι τα έχουν τόση ανάγκη. Να κοπούν χρήματα, κόβονται σε μία μέρα. Όταν είναι να αποδοθούν χρήματα εκεί που πρέπει, υπάρχει πάντοτε και η καθυστέρηση και τα νομικά κολλήματα. Αν και τα πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρα, γιατί δεν απασχόλησε και το σύνολο των Δήμων από αυτό το θέμα. Ελπίζουμε ότι έστω και αργά θα τελειώσει. Απλώς ιδάλλως, όπως αναφέρουμε και στην αίτησή μας, θα αποτανθούμε στη δικαιοσύνη και τόσο στα αρμόδια δικαστήρια και στα ποινικά δικαστήρια, γιατί είναι και μια αυθαίρετη πράξη αυτή, έτσι όπως
εξελίχθηκε από την πρώτη ώρα. Άλλοι δήμοι, αυτοί που τα έκοψαν από τους εργαζομένους τους, τα γύρισαν, έχετε μιλήσει, ας πούμε, με κάποιους να μάθετε αν τα δώσαν πίσω? Δεν έχω ενημέρωση αν τα έχουν δώσει πίσω. Η μόνη ενημέρωση που ήταν, νομίζω, ήταν 9 δήμοι σε όλη την Ελλάδα που το είχαν κάνει στην αρχή. Κάποιοι δεν πρόλαβαν να τα παρακρατήσουν, γιατί ήρθε το δεύτερο έγγραφο του Γενικού Λογιστήριου, το οποίο είπε ότι ανακαλώ συγκεκριμένα, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί το έγγραφο, ανακαλώ τη συγκεκριμένη παράγραφο του προηγούμενου έγγραφου. Και προφανώς σε άλλο Δήμο δεν υπάρχει το θέμα να έχουν παρακρατηθεί ώστε να πρέπει να τα επιστρέψουν. Εδώ έγινε μια έτσι, ταχύτητα αυτό το θέμα, ενώ σε άλλα θέματα πολλά, το γνωρίζετε, κολλάμε και κολλησιεργούμε και καθυστερούμε. Θεωρώ ότι, επειδή έχουν ασχοληθεί και από την Ιερετή, από τη Δημοτική Αρχή, και έχουν αναγνωρίσει αυτό το θέμα, ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα λυθεί. Αν δεν λυθεί, σας παρακαλώ κι εσείς να το ξαναδείτε το θέμα. Πανηγύρισε σήμερα η ιστορική και σεβάσμια Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, με αφορμή την εορτή της αποτομής της κεφαλής του Ιωάννη Προδρόμου που τιμάει η Εκκλησία μας, και πλήθος πιστών από ολόκληρο τον νομό πρόστρεξε να προσκυνήσει τη χάρη του. Το πρωί τελέστηκε όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ ακολούθησε ο αγιασμός στη Φιάλη της Μονής. Στις ακολουθίες χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης κύριος Θεολόγος, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο Λόγο. Τον προστάτη και έφορο της Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο γιόρτασε σήμερα η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, ημέρα κατά την οποία η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Μεγάλου Προφήτη. Της απολύσεως της Θείας Μυσταγωγίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου, και με τη συμμετοχή στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, όπως και πλήθους πιστών, τελέστηκε η ακολουθία του αγιασμού της Φιάλης της Ιεράς Μονής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος, εμπνεόμενος από τον θαυμαστό βίο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κήρυξε το Θείο Λόγο, υπογραμμίζοντας πως ο Τίμιος Πρόδρομος είναι από τους ελάχιστους Αγίους που η Εκκλησία έχει δώσει το προσωνύμιο Τίμιος. Τίμιος, κατά την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι εκείνος που κρατά την τιμή, την αξία που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι να είναι ένα παιδί του ίδιου του Θεού. Γιορτάζει σήμερα λοιπόν ο Τίμιος Πρόδρομος, εις τον οποίο η Εκκλησία μας στρέφει μεγάλων σεβασμών και απεριόριστη τιμή. Και μάλιστα είναι από τους ελαχίστους Αγίους της Εκκλησίας μας, εις τους οποίους η Εκκλησία έχει δώσει το προσωνύμιο Τίμιος. Τι σημαίνει Τίμιος για την γλώσσα την εκκλησιαστική? Είναι εκείνος ο οποίος κρατά την τιμή, την αξία την οποία έχει ο άνθρωπος. Και ποια είναι η αξία του ανθρώπου?
να είναι ευρωανομπολίτης, να είναι παιδί του Ιδίου του Θεού, να είναι κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πραγματική τιμή και η αξία του ανθρώπου. Και εκείνοι οι οποίοι κρατούν, διαφυλάσσουν, αγωνίζονται για αυτήν την αξία, για αυτή την τιμή, μπορούν δικαίως να επικαλούνται και να ονομάζονται έντιμοι και τίμοι. Όχι διότι εις την ζωή τους φροντίζουν τις συναλλαγές τους, τις οικονομικές ή τις άλλες, αλλά διότι προφυλάσσουν και διακρατούν και αναδεικνύουν την τιμή που έχει ο καθένας από εμάς ως παιδί του Θεού. Χρόνια πολλά ο Τίμιος Πρόδρομος, βοήθειά μας σε όλο τον κόσμο, στο μοναστήρι μας, στην εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά να ακούμε το κήρυγμά του, που είναι διαχρονικό και πάντα επίκαιρο. Το κήρυγμα της μετανοίας. Να αλλάξουμε μυαλά, γιατί δεν πάμε καλά. Και αν δεν αλλάξουμε μυαλά, δεν αλλάξουμε ρότα στην πορεία μας, μας περιμένουν φουρτούνες και δυσκολίες. Χρόνια πολλά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος συγκέντρωνε στο πρόσωπό του τρεις μεγάλες ιδιότητες: του προφήτου, του Αποστόλου και του Μάρτυρος της Αλήθειας. Εξωθήκαμε και φέτος να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία εδώ στην ιστορική μονή του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλες τις αιρέες και τους αιρέους, γιορτάζει το μοναστήρι μας. Θέλω πραγματικά να ευχηθώ χρόνια πολλά και στην Ηγουμένη, σε όλη την αδελφότητα. Το έργο τους είναι μεγάλο και ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να προχωρήσουμε έτσι με σταθερά βήματα και με πρόοδο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά σε όλους τις αιρέσεις και τις αιρέσεις. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία. Ο Τίμιος Πρόδρομος να μας φυλάει όλους, ιδιαίτερα στη μονή μας, αυτό το στολίδι του τόπου και θρησκευτικό και ιστορικό καταφύγιο. Ευχόμαστε από καρδιάς ο Θεός να τους έχει όλους καλά και του χρόνου με υγεία σε όλο τον κόσμο. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε αυτό το ιστορικό μοναστήριο. Αυτό νομίζω είναι, δεν χρειάζεται καν να το ρωτήσετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει Δημοτική Αρχή η οποία δεν έχει στηρίξει αυτό το μοναστήρι. Χρόνια πολλά σε όλους, μεγάλη γιορτή για τον τόπο μας, για το μοναστήρι μας. Σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι εδώ γιορτάζουμε. Ο Τίμιος Πρόδρομος να βοηθάει όλους τους Έλληνες, τους αιρέους, και ελπίζουμε να είναι καλύτερες ημέρες από εδώ και πέρα για όλους. Πλήθος πιστών συνέρευσε και φέτος την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, θέλοντας να προσκυνήσει τη χάρη του Αγίου και να ζητήσει την ευλογία του. Χρόνια πολλά και σε εσάς, τη βοήθεια του Αγίου να έχετε. Έχεις την πρώτη φορά εδώ? Όχι. Εγώ από παιδί έρχομαι εδώ. Από εδώ είστε? Σέρεα βέβαια, και φιλοξενούμαστε εδώ στα. Από τόσο παλιά, δηλαδή. Πολύ ωραίες εμπειρίες και είμαστε πολύ δεμένοι συναισθηματικά, οπότε το συνεχίζουμε και με τα εγγόνια τώρα και τα παιδιά. Είναι παρακαταθήκη, από γενιά σε γενιά δηλαδή. Ακριβώς. Και συνδυάζει φυσική ομορφιά, αλλά και την πνευματικότητα και την ιστορία όλη. Χρόνια πολλά. Υγεία, υγεία παιδί μου, υγεία. Χρόνια πολλά, να είναι καλά ο κόσμος, τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά και σας εύχομαι ευλογημένος. Κάθε χρόνο έρχεστε εδώ? Ναι, εδώ είναι. Ναι, δούλεψε και άντρας μου για λίγο καιρό εδώ και τους έχουμε όλους μέσα στην ψυχή μας. Κάθε χρόνο, όποτε μπορούμε, ερχόμαστε. Από εδώ είστε? Ναι, από Τεσσάρας. Χρόνια πολλά. Τις ευχές σας, σήμερα μεγάλη μέρα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο έρχεστε? Δεύτερη χρονιά φέτος. Είπαμε τώρα θα ερχόμαστε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, είστε από εδώ? Από Δράμα. Κοίτα, κατάγομαι με Πελοπόννησο, είμαι παντρεμένη εδώ στα Καλά Δέντρα και έρχομαι κάθε χρόνο, πολλά χρόνια, ναι. Μακαρίζομαι εν σε πάση και να έφερτο και τα θέλη, εν σήμερα ο κόρεσος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθεί με ειδότησε, μακάριες με κοινής προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκήτα της Βασιλείας θεσές και εσείς καρδύνονται. Μας αξίζει ο Θεός να γιορτάσουμε και φέτος την ημέρα του Τιμίου Προδρόμου. Να είμαστε γεροί και του χρόνου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να μας σκεπάζει ο Τίμιος Πρόδρομος στο ιστορικό μοναστήρι μας από το 13ο αιώνα. Ακόμα συντηρείται και όπως βλέπετε η ανακαίνιση προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς και ελπίζουμε σε 1-2 χρόνια να αποκατασταθεί πλήρως. Πολύ σοβαρές προϋποθέσεις. Το μοναστήρι γιόρτασε 700 χρόνια ζωή, άλλα 1700 με αυτά τα μέσα που γίνεται.
έπεσε η φωτιά, βοήθησε κάπως το να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν κακόνομαι γες καλού, πώς το λένε εκείνο και οι αρχαίοι πρόγονοι, πώς το έλεγαν. Έγινε αιτία η φωτιά, σφίχτηκε τα πράγματα και βλέπουμε μια δουλειά. Το μοναστήρι ζηλευτή. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλημέρα. Κάτι χρόνο εδώ είσαι, έρχεσαι. Έρχομαι. Ενώ είσαι νέος, βλέπουμε ότι δίπλα στο μοναστήρι η θρησκεία συνεχίζει. Ερχόμαστε όσο μπορούμε. Εντάξει, καλά είναι. Πώς έρθει, ναι. Ναι, ναι, μεγάλη χάρη του. Πίστη, πίστη, μόνο πίστη, τίποτα άλλο. Ερχόμαστε, ερχόμαστε. Αυτό είναι της θρησκείας μας η πίστη. Ό,τι καλύτερο. Χρόνια από μικρή έρχομαι. Και το συνεχίζετε. Και ήρθα και με τα πόδια, τις έρες εδώ με τα πόδια. Ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης στο κήρυγμά του αναφέρθηκε και στην ζωή που ζούμε σήμερα, σε ένα κόσμο που κατάντησε ζούγκλα, ζητώντας από όλους να μετανοήσουν. Ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ζωή κατήτησε και πραμάτια, είδος δηλαδή συναλλαγής, αλλά κατήτησε και ζούγκλα, όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυρωτέρου, εδώ ισχυρωτέρου κυρίως, και ο απλός άνθρωπος πάντοτε αισθάνεται αυτήν την ανασφάλεια. Καιρός λοιπόν, αδελφοί, να μετανοήσουμε, να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε τι ο πρόδρομος μας λέει. Έχει μία αξία και μεγάλη αξία όλοι μας σήμερα που ήρθαμε εδώ, για να τιμήσουμε τον τίμιον πρόδρομο, τον οποίον τον ετοίμησε ο ίδιος ο Χριστός. Πώς? Ακούστηκε από τα δικά του χείλη ο μακαρισμός του προδρόμου. Δεν έχει, λέει, γεννηθεί ο Χριστός στους μαθητάς του, είπε, από τους ανθρώπους μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Και φανταστείτε, όταν υπάρχει η διαβεβαίωση, η επιβράβευση του ιδίου του Χριστού, ότι ανάμεσα στους ανθρώπους δεν γεννήθηκε ποτέ μεγαλύτερος από τον τίμιον πρόδρομο, τι αξία έχουν οι δικοί μας έπαινοι. Ο ποιμενάρχης των Σερών ζήτησε από τους πιστούς να αλλάξουν μυαλά και να ακούσουν τι θέλει να τους πει ο Θεός. Υπογράμμισε δε πως στην χώρα μας γίνονται ανομήματα, τα οποία και βαφτίζονται ως πρόοδος αλλά και δικαιωματισμός. Και στην Ελλάδα αυτή την κατάδια για την οποία και τα μάτια μας κλαίνε και η γη τρέμει, αυτά τα ανομήματα και τα εσχρά τα οποία γίνονται στην πατρίδα μας δυστυχών. Δυστυχώς. Και η γη διαμαρτύρεται για αυτά τα βδελίγματα και αυτά τα νομήματα που γίνονται στην πατρίδα μας, στην Ορθόδοξη, και τα οποία βαπτίζονται ως πρόοδος και εξυγχρονισμός και δικαιωματισμός και αξιωματισμός. Λοιπόν, να αλλάξουμε μυαλά, αυτό σημαίνει μετάνοια, να στηριχθούμε στις βάσεις της πίστεως, να ακούσουμε τι θέλουν να μας πούν οι πατέρες, όχι μεταθέτοντας τις ευθύνες, ξεκινώντας από τον εαυτό μου, τι εγώ έκανα για τη ζωή μου, τι εγώ έκανα για την οικογένειά μου, τι εγώ έκανα για την πόλη μου, τι εγώ έκανα για την πατρίδα μου, όχι με αφορισμούς, αλλά ξεκινώντας και διορθώνοντας την δική μας πρώτη συμπεριφορά, πρώτα συμπεριφορά. Τίποτα δεν θα αλλάξει, αδελφοί, και θα βαδίζουμε σαν τους τυφλούς προς τον όλεθρο και στην καταστροφή, αν δεν αλλάξουμε πρώτοι εμείς. Βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική έως 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του δίκτυου τηλεόραση έχει φτάσει στο τέλος. Το από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.